Ο Εμμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Πνίκας εγκαινίασε διαδικασία για την εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος Γάλλος αναλυτής και καθηγητής πολιτικών επιστημών Ζιλ Κεπέλ βρέθηκε στην Αθήνα συνοδεύοντας τον πρόεδρο της Γαλλίας. Μίλησε στο Euronews εξηγώντας το όραμα Μακρόν. Σήμερα αυτό που έχει σημασία πρωτίστως είναι να βρούμε ένα νέο τρόπο υπάρχει στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να ανανεώσουμε το σύμφωνο για την Ευρώπη. Μετά και τις γερμανικές εκλογές, μια ολόκληρη εποχή ξεκινά στην οικονομία, που έχει όμως ανάγκη τις κοινές πολιτιστικές και πολιτισμικές βάσεις. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα επιδιώξει οι προτάσεις του να τεθούν σε πανευρωπαϊκή διαβούλευση. Τι σημαίνει όμως ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη δημοκρατία? Ο εκδημοκρατισμός μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Υπάρχει ανάγκη και για κοινωνικό εκδημοκρατισμό. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταστραφεί οικονομικά και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, δεν υπάρχει πια δήμος. Θα έχουμε έναν όχλο και άρα έχει τεράστια σημασία η οικονομική ολοκλήρωση και η κοινωνική ολοκλήρωση. Να βρούμε έναν τρόπο επανίδρυσης της Ευρωπαϊκής Συντηρητικής Συμφωνίας με ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και πολιτών που θα επιτρέπει στην Ευρώπη, σήμερα που οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ στρέφονται προς την Ασία, που η Μέση Ανατολή είναι σε κρίση, ο ρόλος της να αποσαφινιστεί. Η Ευρώπη πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την γραφειοκρατία των Βρυξελών. Να είναι μια Ευρώπη των λαών. Αλλά για μια Ευρώπη των λαών απαιτείται στη βάση της να υπάρχει δημοκρατία.